Δεν είναι δυνατόν να έχουμε νέους μουσουλμάνους στη Θράκη, αλλά ούτε και η Καβάλα μπορεί να γίνει μουσουλμανική πόλη, σημειώνει η κυρία Τσανάκα με αφορμή το κύμα προσφύγων που ήδη φιλοξενεί λόγω του κλεισίματος των συνόρων. Αρνούμενη ωστόσο να μετατραπεί η πόλη σε hot spot, όπως τονίστηκε και στη συσκέψη φορέων του Ρωμού. Πρώτον και κύριον, η Καβάλα εμπλέκεται στο προσφυγικό επειδή έρχεται καράβι από τη Λέσβο. Αυτό γίνεται από πέρσι τον Αύγουστο. Από τότε μέχρι τώρα 60.000 άνθρωποι περάσαν από εδώ χωρίς να ανοίξει ρουθούνη και είμαι σίγουρη χωρίς να το πάρετε χαμπάρι ούτε εσείς. Το πρόβλημα παρουσιάστηκε επειδή κλείσαν τα σύνορα και θέλοντας να βελτιώσουν την κατάσταση στην Ιδωμένη όπου είναι ασφυκτική, υπάρχει μια ανάσχεση της ροής. Οι άνθρωποι αυτοί χωρίς αντί να φύγουν κατευθείαν κάθονται 2-3 μέρες μέχρι να δοθεί χρόνος στην κεντρική εξουσία να κάνει τα καινούργια σημεία φιλοξενίας των προσφύγων. Η Καβάλα δεν είναι χώρος φιλοξενίας των προσφύγων. Ο χώρος που τους παραχωρήθηκε είναι έξω από την πόλη. Τα έχουμε βάλει όλα σε μια σειρά, τους φροντίζουμε, αλλά οι άνθρωποι το μυαλό τους είναι για να φύγουνε, όχι για να μείνουνε σε καμία περίπτωση. Κατά τα άλλα η ζωή στην πόλη συνεχίζεται. Έγινε και μία συνάντηση πριν από μία εβδομάδα των δημάρχων της περιφέρειας για τον αποκλεισμό, την εξαίρεση βασικά της Θράκης φυσικά, από την κατάσταση. Φυσικά. Εμείς δεν είμαστε ουρανοκατέβατοι. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια ευαισθησία στην πλευρά της Θράκης, ότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε καινούριους μουσουλμάνους στη Θράκη, αλλά ούτε και η Καβάλα πρόκειται να γίνει η μουσουλμανική πόλη. Επομένως, όλα συνεχίζονται κανονικά, προωθούνται στα βοηθούμε σημεία. Βοηθούμε για να προωθηθούν. Κατά κύριο λόγο, και οι πρόσφυγες, όπως έχουν δηλώσει και επανειλημμένως στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θέλουν να πάνε προς τα σύνορα. Και αυτό κάνετε κι εσείς. Και αντί να τους έχουμε τους ανθρώπους χήμα στο λιμάνι, που είναι όπως κάνουν στον Πειραιά, το λιμάνι στην Καβάλα είναι στην καρδιά της πόλης. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε εμείς τη ζωή μας και τις δραστηριότητές μας με ένα ποσό 1.800 ανθρώπων μέσα στο κέντρο της πόλης, γιατί αυτοί δεν θα κάτσουν εκεί, θα περιφέρονται όπως καταλαβαίνετε. Γι' αυτό δώσαμε ένα χώρο φιλοξενίας έξω από την πόλη. Μέχρι στιγμής φαντάζομαι ότι όλα κυλούν ομαλά, δεν έχει παρατηρηθεί κάτι. Όχι, δόξα τω Θεώ, πάμε καλά. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε η σταδιακή μεταφορά των προσφύγων από το εκθεσιακό κέντρο Καβάλας προς την κεντρική Μακεδονία, που ξεκίνησε στις 5.30 το πρωί. Στόχος του Δήμου είναι να καθαριστεί ο χώρος για να υποδεχτεί περίπου 800 από τους 1.000 περίπου πρόσφυγες που φτάνουν στο λιμάνι της Καβάλας με το προγραμματισμένο δρομολόγιο του πλοίου νήσος Μύκονος από τη Μυτιλίνη.